Νέα δέσμη μέτρων με αιχμή την επιδότηση καυσίμων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Αμέσω μετά ακολούθησαν οι σχετικέ ανακοινώσει για το θέμα από τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και τον αναπληρωτή Υπουργό Θοδωρή Κυλακάκη. Έτσι λοιπόν, η ενίσχυση του Fuel Pass 2 επεκτείνεται για του μήνε Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο και μάλιστα απευθύνεται σε περισσότερου από 3 εκατομμύρια οδηγού. Ερχόμαστε να ενισχύσουμε νοικοκυριά και επιχειρήσει όπω ανακοίνωσε σήμερα και ο Πρωθυπουργό, επιδοτώντα τα καύσιμα. Συγκεκριμένα, πρώτον, επεκτείνουμε την κάρτα καυσίμων, το Fuel Pass 2, για του μήνε Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, παρέχοντα μεγαλύτερη επιδότηση σε περισσότερου δικαιούχου. Όπω ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριο Ταϊκούρα, η επιδότηση με τη χρήση τη άειλη ψηφιακή κάρτα θα είναι αυξημένη κατά 15 ευρώ. Ενώ, όπω είπε, θα υπάρξει σημαντική αύξηση τη επιδότηση τόσο για του οδηγού σε υπηρετικέ περιοχέ, όσο και για τα νησιά μα. Για του δικαιούχου που επιλέγουν την χρήση ψηφιακή χρεωστική κάρτα, το ποσό τη οικονομική ενίσχυση προσαυξάνεται κατά 15 ευρώ έναντι 5 ευρώ που ίσχυε με την προηγούμενη επιδότηση. Η επιδότηση για αυτοκίνητο σε υπηρετική περιοχή με την χρήση κάρτας ανέρχεται στα 80 ευρώ για το τρίμηνο από 45 ευρώ που ίσχυε. Για τους πολίτες που έχουν κύρια κατοικία σε νησιωτική περιοχή η επιδότηση με τη χρήση κάρτας ανέρχεται στα 100 ευρώ για το τρίμηνο από 55 ευρώ που ίσχυε. Αυτό που επισήμανε με νόημα ο Υπουργό Οικονομικών είναι πω η επιδότηση καυσίμου ανέρχεται σε 44 λεπτά το λίτρο σε υπηρετική περιοχή και 56 λεπτά το λίτρο σε νησιωτική περιοχή. Παράλληλα, η ενίσχυση ρίχνει την τιμή τη βενζίνη κάτω από τα 2 ευρώ, με το κόστο να ανέρχεται στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Τα 180 λίτρα καυσίμου το τρίμηνο αντιστοιχούν κατά μέσο όρο σε περίπου 600 χιλιόμετρα μηνιαίως με σκοπό την κάλυψη των απαραίτητων μετακινήσεων. Αυτή η επιδότηση με τα σημερινά δεδομένα ρίχνει την τιμή της βενζίνης κάτω από τα 2 ευρώ. Όσον αφορά την επιδότηση του πετρελαίου κίνηση του γνωστού μα δίζελ, ο κύριο Σταϊκούρα δήλωσε πω αυτή θα είναι 12 λεπτά το λίτρο στην πηγή, ώστε το όφελο να ανέβει στα 15 λεπτά. Τα νέα μέτρα κοστολογούνται στα 375 εκατομμύρια ευρώ, ενώ συνολικά οι επιδοτήσει για τα καύσιμα φτάνουν τα 580 εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι θα υπάρξει και μια παρέμβαση για του αγρότε, καθώ επισπεύδεται για τι αρχέ Αυγούστου η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωση για το πετρέλαιο, αντί για τον Νοέμβριο όπω ήταν η αρχική πρόθεση. Η επιδότηση είναι 12 λεπτά το λίτρο στην πηγή, έτσι ώστε το όφελο στην τελική τιμή συνυπολογίζοντα τον ΦΠΑ να ανέλθει στα 15 λεπτά το λίτρο. Το κόστος εκτιμάται στα 115 εκατομμύρια ευρώ. Και τρίτον, επιστρέφουμε. Εντός Αυγούστου, αντί για τον Νοέμβριο, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Οι αγρότες πρέπει να υποβάλουν αίτηση σε σχετική πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί για αυτό το σκοπό, δηλώνοντας την αξία του πετρελαίου κίνησης που αγόρασαν κατά το πρώτο εξάμεινο του 2022. Οι άμεσες και έμεσες ενισχύσεις στην ενέργεια αγγίζουν πλέον τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ και είναι ποσά τα οποία προέκυψαν από τη συνετή οικονομική διαχείριση αλλά και από τους υψηλούς αριθμούς ανάπτυξης που έχει πετύχει και συνεχίζει να πετυχαίνει η ελληνική οικονομία. Οι πολίτες έχουν εξοικείωση με την υφιστάμενη πλατφόρμα και θα μπορούν με ταχύτητα να αξιοποιήσουν αυτή την πρόσθετη βοήθεια που δίνεται σε μια κατεξοχήν δύσκολη περίοδο γιατί μπορούμε να δώσουμε αυτή την πρόσθετη βοήθεια χωρίς να αλλάξουμε τους επικαιροποιημένους δημοσιονομικούς στόχους που παραμένουν στο 2% πρωτογενές έλλειμμα. Η λόγοι είναι τρεις. Πρώτον, ο ρυθμός ανάπτυξης που ήταν πολύ ψηλός το 2021. Πετύχαμε ανάπτυξη τύπου Β παρά την καταστροφολογία της αντιπολίτευσης με 8,3% και ο ρυθμός συνεχίστηκε ο υψηλός και στο πρώτο τρίμηνο με 7% που ήταν περίπου διπλάσιο από αυτό που είχαμε αυτό που τόνισε ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Ταϊκούρα και ο Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θοδωρή Κυλακάκη, είναι πω αυτέ οι πρωτοβουλίε έρχονται να ανακουφίσουν του ασθενέστερου συμπολίτε μα, τη μεσαία τάξη, τον παραγωγικό ιστό, τον αγροτικό μα κόσμο και τον κόσμο του εμπορίου. Και βέβαια έρχονται να προσθεθούν σε όλα όσα έχουν ήδη προηγηθεί στην κάλυψη των αυξήσεων στο ρεύμα και στην αναδρομική αποζημίωση.